Κύριε Σαράντη, ως υπεύθυνος του τμήματος του τουρισμού του ΕΒΕ, θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η εικόνα της τουριστικής κίνησης εδώ στο νησί μας. Καταρχάς, σήμερα πρέπει να αναφέρουμε και μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού της χώρας ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, βγαίνει από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας. Παρενθετικά, δηλαδή πλέον η Ελλάδα σταματάει να παρακολουθείται σε βαθμό κακουργήματος. Άρα λοιπόν αλλάζουν τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός της χώρας σήμερα είπε πράγματα πάρα πολύ σοβαρά για την ανάπτυξη της πατρίδας μας. Μπορούμε να κινηθούμε σε πιο ελεύθερες γραμμές πια μέσα από νόμους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και νομίζω ότι αύριο ξημερώνει για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, μια καινούργια μέρα. Νομίζω ότι οι συναντήσεις που έχουμε κάνει, αυτά τα οποία έχουμε πει ειδικά με εσάς, στο δικό σας το κανάλι από τον Νοέμβριο του 2021, νομίζω ότι έχουμε πέσει μέσα κατά γράμμα. Ό,τι είπαμε φαίνεται πλέον είναι πραγματικό το γεγονός. Είχαμε μία μόνο αμφισβήτηση με τις σχετικές καθυστερήσεις που είχαμε λόγω του προσωπικού, ενώ ξένα αεροδρόμια κτλ. Αλλά από ό,τι φαίνεται είμαστε τελικά ένα πολύ πολύ ισχυρό προϊόν, η Ελλάδα, που φαίνεται θα το υπερκαλύψουμε. Και στη χειρότερη των περιπτώσεων μπορεί να κλείσουμε ίσα με το 2019 ή ένα 3% παραπάνω. Νομίζω ότι όλο αυτό βγαίνει μέσα από την αγαστή συνεργασία και θα το λέω συνεχώς Δήμου, Περιφέρειας, Επιμελητηρίου και φυσικά των ανθρώπων που αγαπούν τον τόπο. Αν λοιπόν αυτό το κοκτέιλ είναι σωστά στημένο, δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Υπουργού του Τουρισμού, του κ. Κικίλια, για επέκταση της τουριστικής σεζόν και για τους επόμενους μήνες, αυτό αφορά το νησί μας. Βεβαίως, έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να πω ότι με γράμμα που ήρθε στο Επιμελητήριο της Δωδεκανήσου, όπως και στην Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, σε πολύ καλή συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, με τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, με την πρόεδρο φυσικά την Τίνα Τσβίνου, με την Ελένη την Παπαδούλη, πρόεδρο των ενοικιαζομένων, με το Επιμελητήριο και με τον πρόεδρο της ΕΠΕ, τον Γιώργο τον Σεγρέδο. Βεβαίως, καταγράψαμε ξενοδοχεία τα οποία μπορούν να μείνουν ανοιχτά το χειμώνα και ξενοδοχεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά το χειμώνα. Όπως και εστιατόρια με λίστα ονομάτων που τους ενδιαφέρει να παραμείνουν ανοιχτά το χειμώνα. Δηλαδή για την περίοδο Νοέμβριος του 2022 με Φεβρουάριο του 2023 υπάρχει πλέον πολύ ισχυρή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν όλο το χειμώνα. Βεβαίως, να έχουμε εσωτερικό τουρισμό. Νομίζω ότι και αυτό είναι στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης και θα το δούμε και αυτό στην πράξη. Αυτό γνωρίζουμε, δηλαδή έχουμε κάποια στοιχεία αν υπάρχουν και αεροπορικές εταιρείες οι οποίες θα εξυπηρετούν αυτόν τον κόσμο. Κοιτάξτε, το πρώτο δεδομένο, βασικό δεδομένο είναι ότι έχουμε τη Fraport. Η Fraport λοιπόν ως επιχειρηματίας έχει βάλει δεδομένα την αύξηση της τουριστικής περίοδου. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, δεν βλέπει μόνο το καλοκαίρι, βλέπει 12 μήνες το χρόνο, ό,τι λοιπόν έχει δηλώσει. Άρα λοιπόν η καλή συνεργασία, όπως είπαμε, περιφέρειας, δήμου, επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και κυβέρνησης, μιλώ γενικά, φέρνει πολύ πολύ θετικά αποτελέσματα και εμείς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και αυτό. Τι εξασφαλίζει αυτούς τους επιχειρηματίες, αυτούς τους φορείς που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, που θα μείνουν ανοιχτά αυτό το διάστημα, ποιος εξασφαλίζει την βιωσιμότητά τους? Κοιτάξτε, εγώ θα πω πολύ απλά στην ελληνική διάλεκτο: το αγόη ξυπνά τον αγωγιάτη. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε, εμείς έχουμε και μια μεγάλη εμπειρία στα θέματα της Ryanair. Μας έφαγε τότε μια ιστορία αν θα πρέπει να έχει κουβέρτα το ξενοδοχείο ή οτιδήποτε. Αυτό το μήνα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι η επιχειρηματικότητα ανοίγει, οι εταιρείες θα κάνουν τουρισμό και οι έξυπνοι θα πάνε καλά. Θα βγάλουν περισσότερα χρήματα και θα ενισχύσουν το δικό τους ταμείο. Εάν περιμένουμε να τα βρούμε όλα στην εντέλεια για να κάνουμε το επόμενο βήμα, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Άρα λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πειραματικά. Το πολύ σημαντικό είναι ότι σε αυτό το κομμάτι μπαίνει η ΚΟΣ και η Ρόδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το νησί μας. Είναι μεγάλη υπόθεση η ΚΟΣ, δηλαδή έχουμε μια Ρόδο, έχουμε μια Κρήτη, έχουμε τεράστια ονόματα που αυτοί είναι και οι πρεσβευτέ, όχι στην Ελλάδα, στο παγκόσμιο σύστημα του τουρισμού. Άρα λοιπόν, θα ανταπεξέλθουμε. Και άλλωστε νιώθουμε και ήρεμα, θα έλεγα, και άνετα, διότι περάσαμε την πανδημία και δώσαμε εξετάσεις. Δηλαδή σήμερα ερχόμαστε από εξετάσεις και νομίζω ότι περάσαμε με άριστα. Άρα δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Ίσως είναι πολύ νωρίς να κάνω αυτό το ερώτημα, αλλά θα το επιχειρήσω να σας ρωτήσω. Έχουμε κάποια νούμερα για το γιατί κόσμο μιλάμε ότι θα έρθει στα νησιά που αναφέρετε? Φανταστείτε ότι στο σύνολο μπορούμε να έχουμε περίπου
4.500 κλίνες στο νησί μας το χειμώνα και μπορούμε να έχουμε πάνω από 50 εστιατόρια ανοιχτά και φανταστείτε τα εμπορικά καταστήματα που ο οίκος είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Έχουμε άλλα 400 καταστήματα στο σύνολο, εμπορικά, κουρία, είδη ροχισμού κτλ. Τα οποία είναι ανοιχτά. Ένα μεγάλο κομμάτι δεν κλείνει το χειμώνα. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από αυτά τα δεδομένα, μπορούμε άνετα να λειτουργήσουμε το χειμώνα. Νομίζω ότι ο καιρός με την κλιματική αλλαγή είναι ξεκάθαρος, γι' αυτό γίνεται και προγραμματισμός και νομίζω ότι και οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με τα γύρω νησιά, δηλαδή με την Κάλυμνο, με τη Ρόδο, με τη Λέρο, οι καθημερινές αυτές επικοινωνίες, νομίζω ότι δίνει και αντικείμενο στους τουρίστες μας. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, στο Δήμο της Κόρου έχουμε εντάξει και το ποδήλατο, τον ποδηλατικό τουρισμό, που νομίζω ότι φέτος με αυτό που πραγματικά έγινε και με το Δήμο της Κόρου και με το επιμελητήριο, τη συνεργασία και με την περιφέρεια, βλέπετε τι γίνεται με το ποδήλατο. Νομίζω ότι όλοι λένε πια ότι αυτό που γίνεται με το ποδήλατο φέτος γίνεται για πρώτη φορά. Και ποιο είναι το σημαντικό, αυτό διαφημίζεται πλέον σε όλα τα χώρα της Ευρώπης. Άρα λοιπόν έχουμε τα κίνητρα, έχουμε θεματικό τουρισμό, έχουμε μια Κάλυμνο παράδειγμα που θα μπορεί στη φάση αυτή και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Και τον αναρχητικό τουρισμό. Βεβαίως, θα αξιοποιήσει λοιπόν το αεροδρόμιό μας. Είναι στο χέρι το δικό μας πώς μπορούμε να κάνουμε ανάπτυξη. Άρα έχουμε τα δεδομένα, από εκεί και πέρα εμείς προετοιμαζόμαστε. Γνωρίζουμε από ποια κράτη θα είναι αυτός ο τουρισμός. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τη γερμανική αγορά. Αλλά είναι αυτό που είπα και νωρίτερα. Το αγώι ξυπνά τον αγωγιάτη. Αν λοιπόν δούμε ότι στα πρώτα αεροπλάνα, παρένθεση εδώ, θα το αναφέρω. Έτσι έγινε και με τη Ryanair. Η πρώτη πτήση ήταν στην Go. Και μετά εκείνο το χειμώνα, αν θυμόσαστε, τα πράγματα ανέβηκαν πάρα πολύ. Αν λοιπόν ξεκινήσουν καλά τα πράγματα, έχουμε υποδομές, τουριστικές υποδομές, νομίζω μετά οι επιχειρηματίες, ξέρετε πώς λειτουργούν. Θα δουν και άλλες εταιρείες. Έχουμε μια Fraport η οποία μπορεί να κάνει διοίκηση και κάνει διοίκηση στο αεροδρόμιο μας. Οπότε από εκεί πέρα και με κάποιες εκτόσεις, θεωρώ επιχειρηματικά, μπορούν να προσελκύσουν σιγά σιγά και άλλες εταιρείες που έτσι θα μπούμε και στο αυτό που ζητάμε τόσα χρόνια, την ανάπτυξη της τουριστικής περίοδου και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, που είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία. Και αυτό τώρα το λέω γιατί αυτό είναι πλέον σε πλήρη συνάρτηση και με τα υπόλοιπα, δηλαδή το Aegean Cuisine, δηλαδή την παραγωγή μας που μπορούμε να τη διαθέτουμε στην τοπική αγορά. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε και εγώ ειλικρινά είμαι πολύ αισιόδοξος για τις επόμενες μέρες για τον τόπο μας.